Κυρίες και κύριοι, έχω κοντά μου, όπως είπαμε χθες, τον ομάρχη της Αθήνας, τον ομάρχη μου, τον ομάρχη μας, τον Γιάννη Σγουρό. Κύριε Ομάρχη, καλησπέρα. Καλημέρα κύριε Κοντομή, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι είναι σήμερα μια ημέρα που παίρνετε τη συνέντευξη. Έχει δύο όψεις. Μία η όψη είναι η περίπτωση με την ασθένεια των πτηνών και από την άλλη ο ανασχηματισμός. Άρα λοιπόν εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε δόξα Θεώ πολύ και δουλειά. Αλλά και εμείς εδώ στην Ομαρχία έχουμε πάρα πολλά ακόμα περισσότεροι θα και πρέπει να τα λύσουμε. Κύριε Ομάρχη, μια και αναφερθήκατε στον ανασχηματισμό, πώς τον είδατε έτσι, καταρχήν, εμπρότης που λένε. Τώρα μόλις τον είδα και δεν πρόλαβα να εκτιμήσω την κατάσταση. Σιγά σιγά. Ας ευχηθούμε στη νέα αυτή κυβέρνηση, αν θέλετε, στον ανασχηματισμό να πετύχει. Πάρετε έτσι, για το καλό του τόπου. Ακριβώς. Για το καλό του τόπου, βεβαίως, δεν το συζητάμε. Τώρα, να έρθουμε στα του οίκου μας, που είναι βεβαίως το θέμα της πρόληψης, ιδιαίτερα αυτό, στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Η γρήπη, ο ιός της γρήπης των πουλερικών. Έγινε το ΣΝΟ με επιτυχία. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι εδώ και αρκετό καιρό, από τον Νοέμβριο περίπου που είχαν ξεκινήσει τα πρώτα δείγματα, εμείς προσπαθούσαμε παρά τις ελλείψεις και σε προσωπικό και σε τεχνολογικό εξοπλισμό να οργανωθούμε, να έχουμε ένα σχεδιασμό με βάση πάνω τις εγκυκλίες και τους νόμους που διέπουν την πατρίδα μας κατ' επέκταση αυτά τα οποία έρχονται στην Ομαρχία της Αθήνας ως θέμα αρμοδιοτήτων, να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Και σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Από εκεί μετά πλέον χρειάζονται απλά πράγματα. Το ένα θέμα είναι να γρήγορα να επισπευστεί από το Υπουργείο Οικονομικών το άνοιγμα των πιστώσεων, ώστε μέσω του ΑΣΕΠ οι 8-10 εγκεκριμένες θέσεις για ακτινίατρους να έρθουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και επιτακτικά κάνω έκκληση εγώ αυτή στη μέσο της εκπομπής, κύριε Κοντονή, και το Υπουργείο Ιστορικών, ο κ. Παυλόπουλος, αλλά και ο κ. Αλογοσκόφης, ας αφήσουν κατά κάποιο τρόπο κάποιες άλλες ειδικότητες και να προχωρήσουν άμεσα. Γιατί στην πρόσληψη των οκτινιάτρων μέσω του ΑΣΕΠ, γιατί με τους 11 οκτινιάτρους που έχουμε τόσα χρόνια εδώ, δεν βγαίνει δουλειά. Παρόλο τις φιλόδοξες προσπάθειες που γίνονται και από έναν οκτινιάτρο του στρατού που ήρθε με 5 φαντάρους και από κάποιους συμμεσίουχους που πήραμε χθες. Εμείς θέλουμε το μόνιμο τακτικό προσωπικό που μπορεί να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Από την άλλη, έχουμε δώσει 45 δήμους και 3 κοινότητες, έχουμε χωρίσει 4 τομείς. Αυτοκίνητο με οδηγό και ακτινίατρο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, μετά από τηλέφωνο το οποίο κάνουν οι πολίτες οι διάφοροι άλλοι φορείς στη χνιατρική διεύθυνση για να έρθουν να μαζέψουν τα νεκρά πτηνά και να τα οδηγήσουν εκεί που πρέπει να τα οδηγήσουν. Από εκεί μετά πλέον η συμβουλή δικιά μου προς όλο τον κόσμο και μετά την οργάνωση που κάνουν την Κυριακή το βράδυ στην έκτακτη σύσκεψη που είχαμε στη διεύθυνση χνιατρικής με τους γενικούς διευθυντές, τους διευθυντές και τους αντινομάρχες. Όπως επίσης και χθες ημέρα Δευτέρα που κάναμε το συντονιστικό νομαρχιακό όργανο αυτό το οποίο κάλεσε όλους τους δημάρχους, 45 δημάρχους και 3 κοινοτάρχες και τα σώματα ασφαλείας. Πάντως ήταν για πρώτη φορά η αίθουσα γεμάτη. Έτσι. Όχι, έχουμε ξαναγίνει από την αρχή. Μήπως επειδή είναι το θέμα τέτοιο ο ιός. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Όλοι ζητάνε συντονισμό και συνοχή και να ξέρουν τι γίνεται τα πράγματα. Τους το είπαμε και που ήσταν και εσείς παρόν, πάρα πολύ απλά και κατανοητά. Εμείς δίνουμε τις οδηγίες, έχουμε την ευθύνη για τον συντονισμό και την συνοχή. Το έχουμε πετύχει σε απόλυτο πιστεύω βαθμό. Αλλά δεν χρειάζεται ούτε πανικός από τους πολίτες, αλλά ούτε και εφησυχασμός από την πολιτεία. Πρέπει αυτά τα δύο να παντρευτούν με τον καλύτερο τρόπο. Όπου υπάρχει νεκρό πτηνό, να ειδοποιείται η χρηματική διεύθυνση στα τηλέφωνα που θα ανακοινώσετε μετά στην κάρτα σας. Και να έρχεται ο κτηνίατρος με το κατάλληλο εξοπλισμένο και να παραλαμβάνει τον νεκρό πτηνό και να το οδηγεί εκεί που πρέπει να το οδηγήσει. Από την άλλη, στενή συνεργασία με όλους τους φορείς, με τους δημάρχους, με την πυροσβεστική, με την αστυνομία. Τώρα μου είπαν ότι στο κτίριο της τηλεόρασης υπάρχει ένα νεκρό πτηνό και κατευθύνεται εκεί συνεργείο της νομαρχίας να πάει να το παραλάβει. Πάνω στην ΕΡΤ. Πάνω στην ΕΡΤ, ναι, και πάει να το παραλάβει για να μην υπάρχει η παραμικρότερη περίπτωση να πάει κάποιο στην αφέλειά του και με γυμνό χέρι να μαζέψει. Δεν χρειάζεται, εάν συντονιστούμε σωστά, εάν ακολουθήσουμε τις οδηγίες, τότε θα μπορέσουμε σε σχέση με τη χθεσινή επίσκεψη που κάναμε στην Βαρβάκιο, όπου τονίσαμε δύο πράγματα. Φάγατε και ωραίο κοτόπουλο, εμάτα, κύριε Βέβαιος, έτσι, κύριε Ομάρα. Γιατί πρέπει να πούμε την ταλαιπωρία και την δύσκολη θέση που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι πτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα
και στην Αθήνα που είναι το μεγαλύτερο πληθυσμιακό μέγεθος, 3,5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι κατανάλωση γινόταν και πώς έχει περιοριστεί, όπως μου είπαν χθες, οι κρεοπόλεις και οι καταστηματάρχες και βρίσκονται σε απόγνωση. Γι' αυτό κατεβήκαμε για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα ότι οι παρεμβάσεις που κάναμε για θέματα καθαριότητας στη Βαρβάκη αγορά πιάσανε. Ο κύριος Τσιρόνης με τους εκεί συνεργάτες του και με τους μαγαζάτορες, κρεοπόλες κτλ. Κτλ. Καθαρίσαν εκεί πέρα τη Βαρβάκιο σε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο έλεγχος θα διακοπεί. Πού να διακοπεί. Ίσα ίσα τους το είπα, σας επαινούμε για αυτό που κάνατε μετά από τις υποδείξεις και τις συστάσεις που κάναμε. Από την άλλη, είστε κι εσείς υποχρεωμένοι, αλλά είμαστε κι εμείς. Εμείς να συνεχίσουμε τους ελέγχους και εσείς να διατηρείτε την καθαριότητα με στόχο να απομονωθούν και οι ασυνείδητοι, αλλά και το καταναλωτικό κοινό να προστατευτεί. Να απομονωθούν οι ασυνείδητοι και να προστατευτεί το καταναλωτικό κοινό να τρώει φθηνό και καθαρό κρέας και κοτόπουλο, να έχει πρόβλημα. Και από την άλλη, κατεβήκαμε και φάγαμε κοτόπουλο για να στηρίξουμε και να δείξουμε πραγματικά ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε για λαϊκισμό, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Γιατί αν ακούσουν αυτά που ακούω εγώ σχετικά με την τύχη τώρα του επαγγέλματος, όπου χιλιάδες κοτόπουλα παραμένουν στιβαγμένα σε ψυγεία, τα καταστρέφουν γιατί δεν μπορούν να τα διοχετεύσουν. Επιταγές, προσωπικό. Πώς θα πληρωθεί αυτό το προσωπικό? Είναι και αυτό ένα κομμάτι της κοινωνίας και της οικονομίας. Άρα πρέπει όλοι να είμαστε ψύχρεμοι και να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και να ακολουθούμε κατά γράμμα τις οδηγίες που μας δίνουν οι καθηγητές και να μην δημιουργούμε επιπλέον πανικό. Είναι κρίμα για αυτούς τους νοικοκυρέους ανθρώπους που έχουν υποστεί αυτή την οικονομική τραγωδία. Κύριε Νομαρχά, η συνεργασία της νομαρχίας μας με τους Δήμους στην περίπτωση των νεκρών πτηνών, ποια είναι? Έχουμε δώσει κάποιες εντολές, έχουμε δώσει κάποιο φυλάδιο που θα πάει σπίτι-σπίτι, τι έχουμε κάνει? Σε όλους τους δημάρχους, 45 δημάρχους και 3 κοινοτάρχες, δώσαμε ένα φάκελο ο οποίος περιέχει μέσα όλα τα στοιχεία. Τι πρέπει να προσέχουν, τι είναι ο ιός, τι πρέπει να προσέχουν, ποια είναι η συνεργασία με τις υπηρεσίες, ποια βήματα πρέπει να κάνουν. Όλα υπάρχουν μέσα από το φάκελο το οποίο τον πήρανε, θα τον αντιπώσουν για να το διοχετεύσουν γιατί στους αρμόδιους φορείς. Από την άλλη, και αυτοί, όπως φάνηκε από τη χθεσινή συζήτηση, είναι υποχρεωμένοι αλλά και αποφασισμένοι να κάνουν και αυτοί τα αντίστοιχα συμβούλια με τους φορείς και να ενημερώσουν όλους τους πολίτες να μην υπάρχουν ελεύθερα πουλερικά. Γιατί ξέρετε, η Αθήνα από τους 45 Δήμων και Τριών Κοινοτήτων ξεκινάει πάνω από την Εκάλη, την Πεντέλη, τη Νέα Πεντέλη. Υπάρχει ο Κηφισός ενδιάμεσα, μετά κατευθυνόμαστε στο νότιο τομέα που είναι η παραλία Γλυφάδα κτλ. Κτλ. Και πάνω στην ορεινή Γλυφάδα. Συνεχεία μετά πάμε στο δυτικό τομέα Καματερό, Εγάλιο κτλ. Κτλ. Κεντρική και ανατολική Αθήνα, όπου υπάρχουν και ελεύθερες περιοχές που πρέπει, ορεινές τοποθεσίες που πρέπει πραγματικά να εντοπιστούν όπου υπάρχουν ελεύθερα πτηνά, είτε είναι η Κώστα και τα αφήνουν ελεύθερα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, όπου πρέπει όλοι να περιοριστούν. Και έχουμε τρεις κόμβους, ο Εθνικός Κήπος, το Άσος Νέας Φιλαδέλφειας, το Περιβαλλοντικό Κέντρο του Αντώνη Τρίτσι, όπου εκεί υπάρχουν εκατοντάδες χήνες και πάπιες και πρέπει και αυτές να περιοριστούν, να μαντρωθούν δηλαδή, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι πρέπει να γίνει και πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη προσοχή. Όσο δε για τη συνεργασία μας με τους δημάρχους είναι άριστη, είναι αποτελεσματική και μείνουμε εμείς προηγούμεθα κατά κάποιο τρόπο γιατί το βάζουμε νωρίς γιατί είναι και η αρμοδιότητα κτλ. Από την άλλη και αυτοί έχουν κατά κάποιο τρόπο γηγενείς αδυναμίες ως προς το συνδυασμό το φέρει για ένα τέτοιο θέμα όπου γίνεται μια εκστρατεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη και ένα κρούσμα το οποίο ενδεχομένως να εμφανιστεί και πρέπει να είμαστε έτοιμοι από όλες τις πλευρές. Ναι. Η συνεργασία με την Κομματερή, με την ΕΣΝΑ, αν δεν κάνω λάθος, ποια είναι αυτή τη στιγμή? Διότι εκεί πρέπει να γίνει το ειδικό εκείνο χωνευτήρι, ας το πούμε έτσι, κύριε Νομάρχη, κύριε Σγουρέ. Ό,τι έχει σχέση να κάνει με τη Δυτική Αττική έχει να κάνει με τη σχέση με τη Δυτική Αττική. Εμείς με όλους τους φορείς και με τους Δήμους και με την ΕΣΝΑ και με οποιουσδήποτε άλλους φορείς έχουμε άριστη σχέση και έχουμε λάβει ήδη όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουμε ακόμη και αυτό που σας είπα προηγουμένως και την πλήρη αρνητική εξέλιξη. Δηλαδή να εμφανιστεί κρούσμα θετικό στον ιό της γρήπης. Και γι' αυτό ακόμη είμαστε έτοιμοι. Αλλά πρέπει όμως να επαγρυπνούμε, αλλά δεν πρέπει να πανικοβάλουμε τον κόσμο. Ναι. Συνεργασία λοιπόν με την αστυνομία, την πυροσβεστική, με τους Δήμους, με τους φορείς, με την περιφέρεια, με τα υπουργεία, με όλο τον κόσμο. Αλλά χρειάζεται και ένα ενιαίο επικοινωνιακό μήνυμα, ένα μήνυμα το οποίο θα βγει από ένα φορέα που να είναι το Υπουργείο, που να είναι η Περιφέρεια, που να είναι η Νομαρχία, όπου θα λέει συγκεκριμένα
τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες, ώστε να μην βγει η νομαρχία, να βγουν οι Δήμοι, να βγει η Περιφέρεια, να βγουν τα Υπουργεία και να υπάρχει ένα λόγο να λέει άλλο ένα φορέα να πει ένα συγκεκριμένο πράγμα, τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά στα σχολεία. Και γι' αυτό σήμερα είπαμε και στην Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας και για όλα αυτά τα θέματα τα οποία πρέπει να κυκλοφορούν οι επιστολές στα φυλάδια. Τα είδα εγώ με τα μάτια μου, κάνουν καλή δουλειά, αλλά πρέπει να γίνει σε όλους. Δεν πρέπει να μείνει ούτε ένας μαθητής απληροφόρητος, αλλά ούτε και ένας πολίτης. Δεν επιτρέπεται. Ναι. Άρα λοιπόν, κύριε Σγουρέ, κύριε Νομάρχα, η ενημέρωση παίζει το άρθρο και το μέγα. Ρόλο. Έτσι, η ανάπτυξη τη σωστή πλευρά αυτού του προβλήματος είναι το Α και το Μέγα. Ούτε εφησυχασμός, ούτε πανικός. Να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να βγει από την κεντρική διοίκηση, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Εκτός εάν θέλουν να το βγάλει η νομαρχία, πώς εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, είμαστε ήδη έτοιμοι. Άρα υπάρχει στα σκαριά που λένε ένα προσπέκτους, ας το πω έτσι. Βεβαίως υπάρχει, βεβαίως υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει και με όλα τα στοιχεία τα οποία σχέδιο για την αντιμετώπιση πανδημίας γρήπης, όλα αυτά εδώ πέρα έχουν βγει και έχουν σταλεί στο φάκελο που σας είπα, στους δημάρχους έχουν πάει. Όλα είναι σωστά μέχρι στιγμής. Το μόνο που θέλουμε είναι χέρια για να μπορούν άμεσα να πηγαίνουν εκεί που ενημερώνει η Χρηματική Διεύθυνση ότι υπάρχει νεκρό φθηνό, να πηγαίνουν να το παραλαμβάνουν αμέσως, να μην δημιουργείται οποιαδήποτε καθυστέρηση και οποιαδήποτε δυσκολία. Κάτι ακόμα κύριε Νομαρχά, εάν κάποιος έχει ένα νεκρό πτηνό και το κρύψει, εν πάση περιπτώσει, ή πει ότι εγώ καλά, προσπαθώ μόνος μου να έχω τα 20 μου φυλαγμένα. Και δεν είναι έτσι. Υπάρχει νόμος που επιβάλλει. Βεβαίως υπάρχει νόμος, ο οποίος ότι αν δεν συμμορφωθεί, αμέσως κτηνίατρος κάνει έκθεση και αμέσως κόβει πρόστιμο. Και αν υπάρχει κίνδυνος έκθεση της δημόσιας υγείας, παραπέμπεται κατευθείαν στο αυτόφορο. Δεν είναι θέμα για παραλήψεις τώρα, κατευθείαν. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αυτά. Μάλιστα. Δεν μπορεί να διακινδυνεύσει τη ζωή των άλλων, το εαυτό του μπορεί να κάνει τι θέλει, αλλά για τους άλλους δεν μπορεί. Ναι, κύριε Νομάρχα, τελειώνοντας, τι λέτε από την κάμερα της εκπομπής κάθε μέρα παντού, στον κόσμο που σας λέτε? Ότι δεν χρειάζεται ούτε πανικός από τους πολίτες, αλλά ούτε και εφησυχασμός από την πολιτεία. Εμείς πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, οι πολίτες να ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία τους λέει υπεύθυνα η πολιτεία και οι επιστήμονες και οι καθηγητές, και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ψυχραιμία αυτό το πρόβλημα, το οποίο από ό,τι φαίνεται μαστίζει όλο τον κόσμο. Ευτυχώς σε μικρή μορφή αυτή τη στιγμή, αλλά για να μην εξελιχθεί, πρέπει να έχουμε σωστά μέτρα αντιμετώπισης και πρέπει να βοηθήσουν σε αυτό όλοι. Και η ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το Α και το Μ. Καλύτερα βέβαια είναι το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Ναι, 100%. Είναι φιλοσοφία εξάλλου ζωής αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.